Ονομάζομαι Λιώρας Νικόλαος, είμαι υπεύθυνος του τοξευτικού αθλητικού σωματείου Πολικάς του Πυρέχνης. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται εντελώς εθελοντικά, απαρτίζεται από 22 μέλη. Ξεκινήσαμε μια δραστηριότητα για να δώσουμε λίγο ζωή στον τόπο μας. Όλη η κίνηση είναι εθελοντική, βασίζεται καθαρά πάνω στην προσωπική εργασία, σε πολύ μεράκι, στην καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας αναθλητές. Εθελοντισμός είναι μια δράση η οποία κάθε άτομο που συμβάλλει σε αυτό εδώ συνεισφέρει χωρίς να έχει κάποιο απότερο σκοπό. Δεν θέλει να απομυστεί κάποιο κέρδος από όλη αυτή την ιστορία. Το Ράλι Σαραβαλάκι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση από τους διοργανωτές, γιατί δίνει την ευκαιρία σε πολλούς συλλόγους, σε πολλούς ανθρώπους και σε πολλά άτομα τα οποία ενδιαφέρονται με εθελοντική δράση να συνεισφέρουν σε όλο αυτό εδώ, να γνωριστούν, να προσφέρουν κάτι, να αναβαθμίσουμε λίγο τον τόπο μας, ο οποίος, αν και είναι αρκετά μεγάλος, είναι ανενεργός για πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι και θα μας ενώσει, αλλά και θα έχει μια πολύ μεγάλη απήχηση προς τα έξω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε κόσμο, αν όχι να διαφημιστούμε, τουλάχιστον να μπορέσει να έρθει να συμβάλλει σε αυτό όλο που κάνουμε και να αξιοποιήσει και τον τόπο του παράλληλα. Το Ασκληπείο είναι μια κίνηση, μια ιδέα η οποία ξεκίνησε εθελοντικά εννοείται και έχει σαν γενική ιδέα να μπορέσει να μαζέψει όλους τους ανθρώπους αυτούς που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή, έτσι ώστε να γνωριστούν κατά κύριο λόγο, να δείξει ο καθένας τι μπορεί να πετύχει και τι μπορεί να κάνει, να μοιραστεί ίσως τις γνώσεις του, να έρθει πιο κοντά και να γυρίσουμε σε κάποιες εποχές που δυστυχώς άρχισαν να τους νοσταλγούν οι περισσότεροι. Στην τοξοβολία, όποιος έρθει, στην ομάδα τοξοβολίας, ειδικά του Πυρέχνη, όποιος έρθει, θα γνωρίσει μια πολύ περίεργη ζεστασιά μεταξύ των μελών και όπως επίσης θα είναι μια δράση η οποία σε κρατάει κοντά σε κόσμο. Είναι ένα ατομικό ομαδικό άθλημα το οποίο θα σε βοηθήσει και να πετύχεις το σκοπό σου αν είσαι αγωνιστής και θέλεις να φέρεις κάποια αποτελέσματα κτλ. Αλλά παράλληλα είσαι και μέσα σε μια ομάδα την οποία το γενικό σύνολο θα σου βγάλει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αλεξάνδρα Καλασσαρίδου, είμαι από Κυλκής. Έχω έρθει στο σύλλογο, έχει 2,5 χρόνια σχεδόν. Είμαστε μια οικογένεια πλέον, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Όσον αφορά τον εθελοντισμό, είναι η ομαδοποίηση, είναι η προσφορά που κάνει ο καθένας χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Καλησπέρα, σας ονομάζομαι Γεωργία Λιώρα. Είμαι αθλήτρια στο σύλλογο Πυρέχνης, τοξοβόλος. Και μέσα από τον εθελοντισμό και την προσφορά, που δυστυχώς είναι έξι που έχει χαθεί στις μέρες μας, προσφέρουμε, ομαδοποιούμαστε, γινόμαστε όλοι ένα, προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, ενσωματωνόμαστε και είναι κάτι σπάνιο, μια αρχή που θα πρέπει να την έχουν όλοι και να τη μεταβάσουμε στις νέες γενιές για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος μας.